Η διαδικασία επανεκκίνησης είναι, κυρίες και κύριοι, και οι καταστηματάρχες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και η εικόνα πίσω σου, Άρη Κουτσιού, και τα λέει όλα. Έτσι είναι, Ελίνα. Μετά την αρχική έκπληξη, λοιπόν, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι επιχειρηματίες της εστίασης προχωρούν με τα νέα δεδομένα και, όπως βλέπετε, ήδη βρίσκονται στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους και προετοιμάζουν, καθώς, όπως λένε, μόνο με τραπέζια έξω θα λειτουργήσουν το πρώτο διάστημα. Ελπίζουν αυτή να είναι η τελευταία φορά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν αντέχουν, λένε, άλλο άνοιξε-κλείσε και ζητούν να επισπευστεί η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Βέβαια, και εδώ υπάρχουν τα πρακτικά ζητήματα. Καθώς είπαμε, το άνοιγμα είναι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Επίσης, ζητούν να μπορούν να παραμείνουν σε αναστολή και τα καταστήματα που δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους και δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν από την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας.